Καλημέρες. Αυτή τη βδομάδα κάναμε πολλές μηνύσεις. Πρώτη, πες εσύ αγάπη μου. Δεν θα είναι συνεργάτες. Ναι, η δεύτερη, ακούστε θράσος τώρα, ακούστε τι έγινε. Ξεκίνησε με το να πει ότι πήγε και τσέκαρε το προφίλ μου. Μετά είπε ότι δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα που μου χάρισε ο Βλάντιμιρ. Και αφού της είπαμε εμείς ότι δεν πρόκειται να μας χωρίσει και τα λοιπά, λέει ότι είπε ότι έχουν λέει σχέση και της έχει κάνει πρόταση γάμου, ότι περιμένει λέει και το παιδί του τον Απρίλιο και κάτι τέτοια. Και φυσικά της είπαμε ότι της είπα εγώ ότι δεν πιστεύω τίποτα και μετά με έβρισε, με πρόσβαλε, με είπε τρελή. Τι άλλο, πήλησε ότι θα κάνει link το κανάλι μου σε όλα τα παντού, κάτι τέτοια. Δεν σεβάστηκε ούτε καν την εγκυμοσύνη μου. Και μετά, παρόλα αυτά, της λέμε να σταματήσει εδώ, να λήξει εδώ το θέμα. Εν αρχή σταμάτησε. Και μετά ξαναεπιτέθηκε, ξανά τα ίδια. Τότε της κάνουμε μήνυση. Και εσύ σε αγαπώ. Και δεν νοείται να βάζω βίντεο που έχει τον Βλάντιμιρ μέσα και να μην έχει χιλιάδες προβολές. Δεν νοείται. Δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι το δείχνει και δεν έχει προβολές. Πολύ απλά. Και όταν το δείχνει, είδες πόσες προβολές έχει. Για να μην μιλήσουμε για την άλλη φορά που μου το έκλεισε, δεν μπορούσα να πω τάχα μου ότι υπήρχε πρόβλημα και τέτοια. Εντάξει, σκόπιμο κι αυτό. Ναι, και συνεχίζουν κιόλας να το κάνουν, παίρνουν τηλέφωνα και τα λοιπά. Όλο αυτό το εργάκι έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Δεν το έχετε ακόμα, δεν θέλετε ακόμα να το πάρετε απόφαση. Ναι, αλλά εγώ όμως δεν χρωστάω πουθενά, ούτε ένα ευρώ. Ναι. Ότι τίποτα δεν καταφέρνουν, ναι. Πάντα. Εγώ να πω κάτι άσχετο με όλα αυτά. Να πω, Σακίτ, συνέχισε να χορεύεις. Συνέχισε. Ναι, ναι.